αφιερωμένος στη μνήμη του Σωτήρη Στάμου, που διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, όπως και της Ελληνικής Σκοπηλατικής Ομοσπονδίας της χώρας, ήταν ο πρώτος διεθνής αγώνας σκοπηλασίας με την ονομασία «Εις μνήμην Σωτήρη Στάμου», που έγινε την Κυριακή στη λίμνη Παμβότιδα. Μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να μεταξελιχθεί σε θεσμό, στον οποίο συμμετείχαν αθλητές σωματείων από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από τα νησιά του Ιωνίου, που πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα στον υγρό στίβο, σε μια περίοδο δύσκολη αφού λόγω της πανδημίας και των περιορισμών δεν έχουν διεξαχθεί πολλές αγωνιστικές διοργανώσεις, με εξαίρεση το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Για ένα σημαντικό αγώνα μέσω του οποίου αποδίδεται ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον αείμνηστο Σωτήρη Στάμου και την προσφορά του έκανε λόγο η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων Μάρθα Παλαιοπάνο. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για αυτόν τον άνθρωπο που άφησε το στίγμα του και το αποτύπωμά του στην ελληνική κοπηλασία, να μην πω και στη διεθνή, γιατί όντως έχουν βγει αθλητές μέχρι Ολυμπιονίκες από τον Ναυτικό Ομίλου Ιωαννίνων. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες όλοι γνωρίζουμε τον αέρα που είχε. Αλλά σήμερα για κάποιο λόγο, για κάποιο μαγικό λόγο που λέω εγώ πάντα, η συνθήκη ήταν με το μέρος μας. Προσπαθήσαμε να είμαστε και εμείς στα μέτρα του κορονοϊού, που το τελευταίο χρονικό διάστημα μας δημιουργεί τέτοια προβλήματα, αλλά πρωτίστως η υγεία μας. Και βασικά με βάση την πρόσφατη κοινή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μεριμνήσαμε να έχουμε έναν αριθμό 100 με 120 άτομα, γιατί δεν μπορούσαμε παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι θεσμός, λοιπόν, για ακόμη μια φορά, πρώτος διεθνής αγώνας. Θα συνεχιστεί και του χρόνου, αλλά με κάποιες άλλες προδιαγραφές, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα καλέσουμε, όντως θα είναι διεθνής αγώνας, καλούμε σωματεία από βαλκανικές χώρες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα, που είναι ελάχιστος φόρος τιμής, επαναλαμβάνω, για τον αείμνηστο Σωτήρη Στάμου. Η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα έκανε ιδιαίτερη μνήμα στη μακρά ιστορία και στις επιτυχίες του ομίλου από τις τάξεις του οποίου έχουν αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες. Είμαστε σήμερα εδώ κάτω από διαφορετικές συνθήκες, κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας, με την απαραίτητη προσοχή που πρέπει όλοι να έχουμε αυτές τις μέρες. Να μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός δεν τελείωσε, η πανδημία δεν τελείωσε και θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έτσι λοιπόν, κάτω από ιδιαίτερα υγειονομικά πρωτόκολλα, γίνονται οι σημερινοί αγώνες εδώ, στον Κοπηλατικό Όμιλο Ιωαννίνων, σε έναν ιστορικό όμιλο, σε έναν ιστορικό σύλλογο που έχει πολυδιαφημίσει την πόλη μας, έχει φέρει μετάλλια, έχει βγάλει Ολυμπιονίκες. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται και για τα παιδιά και για τους προπονητές και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πίχας έδωσε τα συγχαρητήριά του εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ σε όλους όσοι συμμετείχαν στους αγώνες αλλά και στον όμιλο για τη διοργάνωση. Από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών ως εκπρόσωπος του Δημάρχου συγχαρητήρια, όπως προείπα, σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, συγχαρητήρια στη διοίκηση. Ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται πάντα κοντά σε ό,τι δρόμενο γίνεται στην πόλη μας και όχι μόνον, και ευχόμαστε, παρότι τις δύσκολες συνθήκες λόγω του COVID, τα παιδιά συμμετέχουν με όλες τις προφυλάξεις φυσικά, και πιστεύουμε ότι και στη συνέχεια πάντα θα υπάρχουν επιτυχίες, όπως επιτυχίες είχε και ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων σήμερα σε αυτούς τους διεθνολογικούς αγώνες. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους αθλητές και στη διοίκηση. Η Αντωνία Κορτζή, ως εκπρόσωπος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΕΑΚΙ και έφορος του ΔΣ, συνεχάρει τον όμιλο για τους αγώνες, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικό αθλητικό γεγονός. Με πολύ μεγάλη χαρά, εκπροσωπώντας το ΠΕΑΚΙ, βρίσκομαι στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων και γίνομαι αυτό της Μάρτης ενός εξαιρετικού αθλητικού γεγονότος. Τα Γιάννενα, ως μια πόλη συνυφασμένη με το υδάτινο στοιχείο λόγω της λίμνης μας, πάντα είχε παράδοση στην δημιουργία πρωταθλητών κοπηλασίας. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να φιλοξενούμε τέτοιου τύπου θεσμούς, αθλητικούς θεσμούς στην πόλη και αθλητικές διοργανώσεις. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων και τα θερμά μας συγχαρητήρια στους αθλητές που συμμετείχαν υπερβαίνοντας όλες τις δυσκολίες. Είναι μια δύσκολη χρονιά η φετινή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Ευχόμαστε να διοργανώνονται συχνά τέτοιου τύπου αθλητικά γεγονότα στην πόλη μας. Τα θερμά μας συγχαρητήρια.